Λίγο μετά τις 10 το πρωί προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου η πρώτη πτήση τσάρτερ από Ανόβερο, κάνοντας καλό ποδαρικό στην επίσημη πρώτη της τουριστικής σεζόν. Η ώρα είναι 10:20. Αυτή τη στιγμή αποβιβάζονται οι 183 επισκέπτες από το Ανόβερο. Σήμερα στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης θα έχουμε 14 πτήσεις από Γερμανία, Ελβετία και από Τελ Αβίβ. You feel safe? Yes. Νιώθω ασφάλεια. Θα κάνουμε διακοπές στη Χερσόνησο. Όμορφο νησί η Κρήτη. It's a wonderful land. Wonderful people. Είναι μεγάλη μέρα για την TUI που επιστρέφει στην Ελλάδα. 6 πτήσεις έρχονται από τη Γερμανία σήμερα με περισσότερους από 1.000 επισκέπτες. 500 πτήσεις τσάρτερ, σχεδόν γεμάτες από τουρίστες, θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου μέχρι τέλος του μήνα, δήλωσε ο Γιώργος Πλιάκας, ο οποίος έκανε λόγο για μια καλή αρχή για τον τουρισμό. Οι μεγαλύτερες πτήσεις είναι τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα. Αν αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουμε ένα μέσο όρο 20-22 πτήσεις, το επόμενο πάμε στις 35 και το μεθεπόμενο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, πάμε στις 40-45. Μέχρι το τέλος του μήνα υπολογίζω γύρω στις 500 πτήσεις να έχω. Και υπολόγιζα με έναν μέσο όρο 130 επιβάτες. Βλέπω όμως ότι σήμερα ο μέσος όρος είναι πάνω από 170. Επιτέλους διακοπές, τονίζουν τουρίστες, οι οποίοι εκφράζουν την αγάπη τους για το νησί μας, δηλώνοντας ότι νιώθουν ασφάλεια. Do you feel safe here? Yes, of course, yes. Νιώθω ασφαλής. Έχω έρθει στην Κρήτη 25 φορές. Θα μείνω στα Μάταλα για 16 μέρες. Είδαμε στο ίντερνετ το όμορφο νησί σας και ήρθαμε. Το τοπίο από ψηλά ήταν πανέμορφο. Είμαι ενθουσιασμένη. Πολύ ωραία. Ο ήλιος, ωραίες παρουσίες, όμορφοι άνθρωποι. Το απολαμβάνω. Νιώθω ασφαλής στην Κρήτη. Οι Γερμανοί αγαπάνε την Κρήτη. Με τις κρατήσεις όλο ένα να αυξάνονται, δήλωσε αποκλειστικά στον τηλεοπτικό φακό ο επικεφαλής της TUI στην Ελλάδα, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Κρήτης. Θα ανοίξουμε αυτή την εβδομάδα 89 ξενοδοχεία στην Κρήτη με τους συνέδρους μας για τις πελάτες μας να απολαύσουν τις διακοπές τους. Η Κρήτη θα είναι πάρα πολύ σημαντική για την TUI για αυτόν τον καλοκαίρι. Στις τελευταίες 5 εβδομάδες έχουν αυξήσει τις κρατήσεις μας 240% από τις προηγούμενες 4 εβδομάδες. So, πολύ σημαντικό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους της TUI και τη Robinson που με το δικό της ξενοδοχείο εδώ στην Κρήτη φέρνει σημαντικό αριθμό τουριστών. Στα ενθαρρυντικά μηνύματα για τον κρητικό τουρισμό αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Robinson στην Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία και Κύπρο, Μιχάλης Παιδιαδητάκης. Εμείς σήμερα ανοίγουμε 14 του μηνός και τα 3 μας ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Ανοίγουν όλα με περίπου 200-220 άτομα και μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες ελπίζουμε ότι θα πιάσουμε μια πληρότητα που θα ξεπερνάει το 60-70%. Οι κρατήσεις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ειδικά από τη Γερμανία, είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, σίγουρα δείχνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο σύστημα το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Με κεντρικό σύνθημα «All you want is Greece», «Ό,τι χρειάζεσαι είναι η Ελλάδα», ο ΕΟΤ παρουσίασε τη φετινή καμπάνια για τον τουρισμό, επισημένοντας πως βασικός στόχος είναι οι άνθρωποι, οι αξίες και οι εμπειρίες, ενώ το μεγάλο στοίχημα του Υπουργείου είναι η ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και του πολιτισμού μας και όλα αυτά με ασφάλεια. All you want is Greece.